δεν ποτέ απεδιοργανώθη. Πάντα ήταν ένα κοφτερό πνεύμα και προφανώς στο ψυχιατρίο μέσα πρέπει να γράφει σκαμπρόζικα πράγματα τα οποία δεν τα δείχνει στην ταινία και με αποτέλεσμα να δείχνει μόνο τον καταθλιπτικό Βυζινό και όχι τον μανικό. Τα ποίηματά του είναι πάρα πολλά, είναι μανικά, ερωτομανιακά, προφητικά του τέλους του και θα διαβάσω εδώ αυτό το χαρακτηριστικά, ας πούμε, το κείμενο, το πρόωρο κείμενο του 1877, τουλάχιστον 15 χρόνια πριν πάθει αυτή τη συμφορά, όπου χλεβάζει τους κριτές του διαγωνισμού και συνεπώς τους κριτές του Πανεπιστημίου μετά που τον κρίνανε ακατάλληλο για να γίνει καθηγητής με τα εξής χλεβαστικά λόγια. «Χώθηκε στον Κοιτονίτη ο κριτής Αγάλη Αγάλια, φόρτωσε στην Γερομύτη δύο ζευγάρια ματογιάλια. Ετραβήχθη στον σοφά του κάθεται φαρδιά πλατιά και με τροφυλά μπροστά του αναρρύθμιτα χαρτιά. Όλοι τα γράψαν με χάρη σε πολύτιμο χαρτί. Ας τους διούμε ποιος θα πάρει την χιλιάδα μετρητή». Έτσι πώς να τον κάνουν καθηγητή όταν ήδη τους χλεβάζει για το ότι παντελονιάζουν άχρηστοι κυφίνες, χαραμοφάιδες το μισθό τους. «Βάλει στην βαθιά του τσέπη, βγάλει ένα χοντρό τσιγάρο. Με τα σπίρτα μόλις βλέπει την δουλίτσα του την Μάρο, το δαγκά και το βυζάνι σαν της μάνας του Βυζή και αγκαριά την Μάρο πιάνει να δουλέψουνε μαζί. Δώσ' μ' αυτό το καλαμάρι, να μια πένα κορδωτή, για να δούμε ποιος θα πάρει την χιλιάδα μετρητή». Τεχνική παρατηρήσεις. Ένας πελεκά τους στίχους, στρογγυλούς σαν κουκουνάρια, άλλος σπάζει τους δυστίχους, τα πλευρά και τα ποδάρια. Ένας τους παραγεμίζει κολοκύθια περιτά. Πώς να τον κάνουν καθηγητή όταν τους γελιοποιεί έτσι στο πανεπιστήμιο, που κάποιος έχει πει ότι το πανεπιστήμιο είναι το μέρος όπου μπαίνουν οι φοιτητές τούβλα και βγαίνουν κούτσουρα. Και αυτονάς τους ξεντερίζει και τους κάμνει σκελετά. Κάθε δυο τους και ζευγάρι, μα τους λείπει κάτι τι. Ας τους δούμε ποιος θα πάρει την χιλιάδα μετρητή. Τούτος τες φωνές στριμώνει, που απ' την στενοχώρια σκάνουν. Τούτος πάλι τεσσαριώνει, που η μια την άλλη χάνουν. Ένας κάθε λέξη γράφει, με το νι και με το σι, και ένας παίρνει το ξουράφι και σου σφάζει την μισή. Κάθε δυο τους και ζευγάρι, μα τους λείπει κάτι τι. Ας τους δούμε ποιος θα πάρει την χιλιάδα μετρητή. Τούτος μου λογιοτατίζει και τα κόφτει ονδελικάτα. Τούτος βλαστημά και βλασφημά και βρίζει σαν τους λούστρους μες στη στράτα. Απ' τα λεξικά μας βγάζει ένας την συναμική και ένας πάλι δεν σκαμπάζει ούτε γρή γραμματική. Κάθε δυο τους και ζευγάρι, μα τους λείπει κάτι τι. Ας τους δούμε ποιος θα πάρει την χιλιάδα μετρητή. Ουσιαστικές παρατηρήσεις. Τούτος κλαίει και μουρμουρίζει, σαν μπαμπόγρια γρινιάρα. Θαυμάσια ευκαιρία που είχε ο Παπαστάθης να δουλέψει περισσότερο την φοβερή γκρινιάρα αυτή. Γιαγιά που την παίζει η Ρούλα Πατεράκη, μια εκπληκτική μέγερα, ένας ρόλος τρομερός, που είναι αυτή που πηγαίνει μονίμως στους Αγίους Τόπους κάθε χρόνο, ενώ κάθε χρόνο προγραμματίζει να πάει για μία φορά ο άντρας της, δεν τον αφήνει ποτέ να πάει, πηγαίνει πάντα αυτή. Και αυτό είναι το ηρωνικό, το μόνον της ζωής μου ταξίδιον.